Από 15 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει και επίσημα η λειτουργία του παραρτήματος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας στην Κομοτηνή. Πρόκειται για έναν φορέα που σκοπό έχει την ενδυνάμωση για την επιχειρηματική και διαπροσωπική εξέλιξη κάθε γυναίκας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει πολύ σύντομα. Ήδη έχει προγραμματιστεί η έναρξη αυτή στις 15 Σεπτεμβρίου. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και θέλω έτσι να μοιραστώ με το κοινό σας και τους τηλεθεατές σας την ικανοποίησή μου, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος είναι ένας φορέας που δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα και μάλιστα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μεγάλη μου χαρά, καθώς ξεκινήσαμε τη δημιουργία αυτού του φορέα και του παρατήματος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το αίτημά μας έγινε αποδεκτό και μάλιστα η συμμετοχή και ανταπόκριση των γυναικών της περιφέρειάς μας είναι πολύ έτσι ζεστή και θέλω να τους ευχαριστήσω, καθώς πρόκειται για ένα φορέα που πραγματικά υπόσχεται πολλά για την περιοχή μας και για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Η Περιφερειακή Σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συντονίστρια του παραρτήματος του ΣΕΓΕ στην Κομοτηνή υπόσχεται ότι ο νέος φορέας, με τη στήριξη των εμπορικών επιμελητηρίων της περιφέρειας και με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, θα σταθούν δίπλα σε κάθε γυναικεία πρωτοβουλία με χρηματοδοτήσεις, επαγγελματική κατάρτιση και μέσω προγραμμάτων. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτός ο φορέας θα έχει έδρα την Κομοτηνή ως έδρα της περιφέρειάς μας. Πρόκειται για αυτή τη δομή την οποία στηρίζουν όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας καθώς και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, που πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και τους προέδρους των επιμελητήριων. Σκοπός μας είναι ουσιαστικά να στηρίξουμε μέσω χρηματοδότησης, καταρτήσεων και προγραμμάτων όλες τις γυναικείες πρωτοβουλίες και στον επιχειρηματικό κόσμο και παράγοντας κοινωνικό και ουσιαστικό έργο που θα στηρίξουμε τις γυναίκες. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης αναφέρει τη σπουδαιότητα της δημιουργίας του παραρτήματος του ΣΕΓΕ στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγχαίρει την κυρία Καζάκου για αυτήν την πρωτοβουλία. Δύο λόγια για το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος είναι μια αστική εταιρεία μικροσκοπικού χαρακτήρα και ενδυναμώνει το γυναικείο επιχειρήν στην χώρα μας. Τις τελευταίες ημέρες, με μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Φελίνα Καζάκου, θα δημιουργηθεί παράρτημα του ΣΕΓΕ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με έδρα την Κομοτηνή. Έτσι λοιπόν, σε μια συνεργασία που έχουμε τα επιμελητήρια γενικότερα με όλους τους φορείς που θέλουν να αναπτύξουν εδώ πέρα διάφορες έδρες ή αν θέλετε επιχειρήσεις στην περιοχή μας, είμαστε σε μια συνεργασία με την οποία επικοινώνησε με το επιμελητήριό μας και εμένα προσωπικά να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια με όλα τα χέρια που έχει το επιμελητήριο. Η κυρία Καζάκου αναφέρει ότι θα έχει ενεργή συμμετοχή σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θα αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την επιρροή της στις διεθνείς σχέσεις. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία έχω την τιμή να συμμετάσχω. Αφορά τη γυναική επιχειρηματικότητα και πώς αυτή επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις. Οπότε αντιλαμβανόσαστε ότι και μία παρουσία από το χώρο της επιχειρηματικότητας, της Θράκης, της περιφέρειάς μας, είναι πολύ πολύ σημαντική και τιμητική. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου δήλωσε ότι θα είναι στο πλάι της κυρίας Καζάκου και από κοινού θα εργαστούν έτσι ώστε να σταθούν αρρωγοί σε κάθε γυναικεία πρωτοβουλία. Πρώτον, θα στείλουμε κάποιον εκπρόσωπο των μελητήριων να συμμετέχει στο ΣΕΓΕ, στο Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρηματιών Ελλάδος. Κατά δεύτερον, θα αναπτύξουμε μία συνεργασία για να κατεβάσουμε μαζί από κοινού προγράμματα. Ο ΣΕΓΕ βοηθάει στις γυναίκες επιχειρηματίες, εκπαιδεύει, αν θέλετε, και τους υπαλλήλους και τις γυναίκες επιχειρηματίες, τους κάνει mentoring, τους κάνει coaching, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικότερα προσπαθεί να αναδείξει το γυναικείο επιχειρήν, το ρόλο της, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία και στην οικονομία μας. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βρούζη Τρενταφυλιά Καζάκου, όπως είναι το όνομά της, τη Φελίνα Καζάκου, τη φίλη, η οποία είναι και στην παράταξη μας στην Περιφερειακή Σύνδεση, Περιφερειακή Σύμβουλος, για αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε. Έχει να βοηθήσει και να συνεισφέρει, αν θέλει, στο τοπικό επιχειρήν, στο γυναικείο επιχειρήν. Είναι ένα στέλεχος καταξιωμένο και με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ροδόπη.
Το Επιμελητήριο Εύρου στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τους φορείς που την πλαισιώνουν, γιατί αναγνωρίζει το ρόλο της γυναίκας, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι πολύ δύσκολος. Εμείς το Επιμελητήριο Εύρου έχουμε και εκπρόσωπο στην Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδας, την οποία είναι ένα όργανο των επιμελητήριων αυτών, στην οποία συμμετέχει η Δουλάμη Μαρίνα, μέλος του Επιμελητήριου Εύρου. Γενικότερα προσπαθούμε, είμαστε ένα επιμελητήριο που έχουμε εκλεγμένες 6 γυναίκες μέσα στο ΔΣ, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε όσο αν θέλετε το γυναικείο επιχειρήν, γιατί ξέρετε ο ρόλος της γυναίκας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πρέπει να είναι μάνα, πρέπει να είναι οικοκυρά, πρέπει να είναι σύζυγος, πρέπει να είναι και επιχειρηματίας. Ενώ οι άνδρες έχουν απαλλαγεί τουλάχιστον ένα από τα 2-3 στάδια αυτά που προανέφερα. Έτσι λοιπόν, ως Επιμελητήριο Εύρου και ως πρόεδρος του Επιμελητήριου Εύρου, έχουμε να πούμε συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΓΙ που αποφάσισε να δημιουργήσει το παράρτημά του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τόσο στις γυναίκες που θα στελεχώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και είμαστε εδώ να ενθαρρύνουμε κάθε κάθε πρωτοβουλία και να συμμετέχουμε σε όποια εχέγγυα και σε όποια δυνατότητες έχει ανάγκη αυτός ο σύνδεσμος. Κλείνοντας, η κυρία Καζάκου κάνει αναφορά στην εφηλιβία και στην αύξηση που έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τονίζει ότι θα πρέπει μέσα από τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας να στηρίξει την αδυναμία των γυναικών να ανταπεξέλθει στη σκλήρη καθημερινότητα. Όλο και περισσότερες γυναίκες μπαίνουμε δυναμικά στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλω να τονίσω το εξής και να κλείσω με αυτό, ότι τα φαινόμενα της έμφυλης βίας, τα οποία συναντάμε συνεχώς στην καθημερινότητά μας και έχουν μια αυξητική τάση, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνει την αδυναμία των γυναικών να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους, πιθανόν την ανεργία και όλα αυτά τα θέματα που επιφέρουν άλλα. Συνεπώς πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρές γυναίκες και ισχυρά δυναμικά κίνητρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.